centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι χθες, λόγω του χαμού που γινότανε, είχαμε μπλοκή στα δρομολόγια Καστοριά, Άργος Καστοριά, έτσι. Ναι, δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση. Ναι. Ήταν πολύ το χιόνι και δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγιναν τα δρομολόγια. Πρέπει να πούμε όμως ότι από σήμερα το πρωί κανονικά τα δρομολόγια Καστοριά, Άργος και κανονικά και η Σαλονίκη. Ναι, κανονικά, ναι, πηγαίνουν. Πώς είναι τα πράγματα στην Εγνατία? Εντάξει, τώρα καθαρίζουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Η Εγνατία είναι Εγνατία. Κάποτε είχαν προβλήματα στην Εγνατία, τώρα είναι καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, και όσο ξημέρωσε και σταμάτησε το χιόνι, το δουλεύουν και λίγο παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μηχανήματα αρκετά. Οπότε δεν υπάρχει θέμα με τη συγκεκριμένη δουλειά. Άρα λοιπόν, κανονικά πήγε σε 9 η ώρα, νομίζω κανονικά και καλύτερα θα γυρίσει τον 3 το μεσημέρι, έτσι. Ναι, φυσιολογικά, ναι, όσο περνάει η ώρα. Τώρα, τι άλλο έχουμε όμως? Έχουμε αύριο Αθήνα 7 και 4 το πρωί. Για πες μας, και εδώ βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλειστή Αθηνών Λαμίας. Εδώ τι γίνεται? Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φύγει το δρομολόγιο. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Όχι, δεν είναι σίγουρο τίποτα. Α, δεν είμαστε σίγουροι. Σίγουρο, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, όποιος θέλει να ταξιδέψει για την Αθήνα, ναι, μόνο θα πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή ή αύριο το πρωί, αν κάποιος αν θέλει, ή μέχρι σήμερα το απόγευμα που είναι ανοιχτό το πρακτορείο, για να μπορέσει να μάθει. Άρα λοιπόν εσείς σήμερα θα ανακοινώσετε μέχρι αργά το απόγευμα αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Ελπίζουμε, από ό,τι υπολογίζουμε μέχρι τώρα, ότι η Αθήνα θα γίνει το δρομολόγιο. Υπολογίζουμε πάντως ότι... Ναι. Υπολογίζουμε ότι θα γίνει. Τώρα αν αυτοί απαγορέψουν ή κλείσουν ή γίνει κάτι το τέτοιο, δεν νομίζω να... Ναι. Θα το δούμε και το απόγευμα, θα το δούμε αργότερα. Μάλιστα. Με κάποιες ανακοινώσεις στο ίντερνετ και τέτοια, θα το δούμε. Μάλιστα. Οπότε... Εμείς λέμε ότι θα γίνει. Τώρα οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και εκεί. Γιατί τώρα εκείνος χτυπάει η κακοκαιρία, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη, γιατί έχουμε αυτό, ναι, το. Ναι. Να φύγουμε, ναι, αυτό το θέμα. Από εμάς κατέβηκε προς τα κάτω. Ναι. Τώρα, σχολεία δεν έχουμε για τις μετακινήσεις, οπότε σε αυτό το κομμάτι. Σχολεία δεν έχουμε μέχρι την Τετάρτη. Ναι. Τουλάχιστον για το Δήμο Καστοριάς και Άργος δεν έχουμε. Ναι. Και αύριο δεν έχουμε. Ναι. Θα δούμε και για την Τετάρτη. Άλλα δρομολόγια που τυχόν έχουμε κάτι. Κάποια πράγματα μπορούμε να πούμε? Όχι, δεν έχει άλλα δρομολόγια, Χρήστο. Δεν έχει. Τώρα τα δρομολόγια που θα γίνουν στα χωριά, θα γίνουν την Τετάρτη. Την Τετάρτη τα παζαριώτικα, όπως είπαμε, τα οποία όμως για την άλλη Τετάρτη φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σημαντικό. Ναι, θα δούμε πώς θα γίνει αυτά. Τώρα, ξέρεις, Χρήστο, σύμφωνα με τις μέρες, όπως περνάνε οι μέρες, θα εξελιχθούμε και έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Οτιδήποτε πάντως, να δώσουμε τηλέφωνο πάντα από τα εκδοτήρια, 83-455 είναι η Καστοριά, 42-202 στο Άργος. Είναι στο Άργος, ναι. Και ναι, δεν είναι μόνο να μετακινούμαστε εμείς, είναι και δέματα που στέλνει ο κόσμος, είναι τόσα σίγουρα, πράγματα, ναι. Γιάννη, οπότε να το έχει υπόψη, να το έχει πάντα γραμμένα αυτά τα τηλέφωνα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Να σε καλά. Καλημέρα. Νεότερο θα επικοινωνήσουμε πάλι. Βεβαίως, Γιάννη. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.